διευθυντές εδώ των Χανίων, του Πολυτεχνείου. Βρίσκονται για άλλη μια χρονιά στην πλατεία αγοράς, μπροστά στα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από το όπλο του αστυνομικού Κορδονέα. Εμείς κάνουμε, φαίνεται ξεκάθαρα δηλαδή, κάθε χρόνο ότι η καταστολή είναι προπομπός τσακίσματος των δικαιωμάτων της νεολαίας και του λαού συνολικότερα, καταστολή απέναντι στις διεκδικήσεις και στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζομένων για να περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχουν στα συρτάρια τους. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από λίγα χρόνια είχαμε τη βαρβαρότητα των μνημονίων προς την κατάσταση, την όξυνση της καταστολής του λαϊκού και του εργατικού κινήματος και τα μνημόνια τα οποία εμείς οι φοιτητές θα τα πληρώνουμε μέχρι να είμαστε 60-70 χρονών, μέχρι να πεθάνουμε. Θα δουλεύουμε για αυτά τα μνημόνια. Έτσι και τώρα και στις μέρες μας φαίνεται ότι η καταστολή αξιοποιείται ακριβώς για αυτό το πράγμα. Οι όποι, τα πειθαρχικά, τα νήσιμοι δύο, οι διαγραφές έρχονται ακριβώς για να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό, το πώς θα περάσουν πιο ομαλά τα μέτρα τα οποία μας τσακίζουν τις ζωές μας, την υγεία, τις υποδομές, τις μεταφορές, τη σύντηση. Φοιτητές όμως και φοιτητικοί σύλλογοι είναι εδώ πέρα για να διασφαλίσουν ακριβώς τα δικαιώματά τους και για να τα αυξήσουν. Το έχουν αποδείξει το προηγούμενο διάστημα με τις δράσεις τους και με τις κατακτήσεις τους. Δεν επιτρέψαμε να μπουν οι πανεπιστημιακές αστυνομίες στα πανεπιστήμια μας. Όπως επίσης δεν έχουμε επιτρέψει να περάσουν όλα αυτά τα νομοσχέδια που είναι ενάντια στην εκπαίδευσή μας να μείνουν στα συρτάρια κάθε κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν και τώρα, αυτή την περίοδο, που είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και η παράκαμψη του άρθρου 16 για ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα και τα δημόσια, τα δικά μας πανεπιστήμια, που η εκπαίδευση καταντάει να γίνεται για λίγους εκλεκτούς. Πάλι αυτό το νομοσχέδιο του βάλουν μπλόκο οι φοιτητές, πάλι θα μείνει στα συρτάρια και ας περάσει από την κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί οι φοιτητές είναι εδώ πέρα ακριβώς για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους σε μόρφωση, σε παιδεία, στα βασικά τους δικαιώματα που αξίζουν στον πρώτο αιώνα.